Σε σχέση με τον τηλεόραση, αυτό που ακούστηκε τη ΣΕΠ και τον ελληνικό λαό, να τον βρούμε και να τον καταθέσουμε γιατί υπάρχει. Ακούστηκε προηγουμένως ότι θα αυξήσουμε τον ΕΦΙΑ. Δεν είναι αληθές. Δεν το λέμε. Και αν υπάρχει. Τσακαλώ του το πέρα, κύριε Σταθάκη. Στο 15%. Δεν είναι αληθές. Υπόθηκε προηγουμένως και το επανέλαβα κι εγώ ότι ένα ποσοστό φορολογούμενων βεβαίως και θα δει αυξημένο τον ΕΦΙΑ. Δεν πρέπει αυτοί οι οποίοι έχουν ένα ακίνητο που έχει αντικειμενική αξία 150.000 και η εμπορική του είναι 500.000 πραγματικά δεδομένα να πληρώσουν περισσότερο ΕΦΙΑ. Διότι πληρώνανε ΕΦΙΑ στις 150.000. Δεν πρέπει να πληρώσει 500. Αν ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία αυτή η κατηγορία των πολιτών, καταλαβαίνουμε ποιους ταξικά εκπροσωπείτε και καλά κάνετε και ανησυχείτε. Κύριε, αλλά είναι τουλάχιστον προκλητικό. Να τελειώσω όμως τη φράση λέγοντας το εξής. Είναι τουλάχιστον προκλητικό. Πολιτικές δυνάμεις που παραλάβαν τους φόρους στην περιουσία συνολικά στα 600 εκατομμύρια ετήσια και τους πήγαν στα 3,4 δις, τόση είναι η βεβαίωση του ΕΜΦΙΑ, να μας κουνούν το δάχτυλο και να λένε για υπερφορολόγηση. Εμείς τον ΕΜΦΙΑ δεν καταφέραμε να τον καταργήσουμε. Καταφέραμε να κάνουμε μεγάλες αλλαγές και καταφέραμε να μειώσουμε έστω και λίγο το ποσοστό, το 2,65%.